Μπαίνουμε λοιπόν στο δεύτερο μέρος της εκπομπής αυτής, ένα μικρό αφιέρωμα στο μεγάλο τραγουδιστή Νίκο Γούναρη από δύο καλλιτέχνες οι οποίοι σέβονται, εκτιμούν αλλά και αποδίδουν με ιδιαίτερο τρόπο αυτά τα υπέροχα τραγούδια αλλά και το κλίμα μιας εποχής μέσα από πληροφορίες φυσικά, μέσα από συναντήσεις του Γούναρη με άλλους καλλιτέχνες. Θα πούμε και άλλα πράγματα στη συνέχεια. Εδώ θέλω τώρα να ρωτήσω Θάνο Πολύδωρα και Δαβίδη Ναχμία, ποια ήταν η σχέση του Γούναρη με τους άλλους καλλιτέχνες. Και μιλώ για κάθε είδους καλλιτέχνες. Ο Νίκος ο Γούναρης, όπως και ο Πολυμέρης, ήταν αγαπημένοι με τους ομότεχνους. Ομότεχνους και τους λαϊκούς της εποχής. Γιατί λένε πολλοί ότι υπήρχε μια διαμάχη μεταξύ των καλλιτεχνών και των ειδών. Του ρεμπέτικου, ας πούμε, και του λαϊκού. Ναι, ναι. Αλλά δεν νομίζω αυτό να αληθεύει, γιατί ακούμε τον Πολυμέρη να τραγουδάει τις αραπίνες σε πρώτη εκτέλεση. Αραπίες, λάδια και ροδιάρες, με ουίσκι, με δικές κιθάρες. Αραπίνες, μάτια φλογισμένα και κορμιά φυδίσια χαμωμένα σαν εξώτικα. Οπότε δεν έχει καμία σχέση με το ελαφρό τραγούδι. Οι αραπίνες πρέπει να πει τον αγαπούσαν και οι λαϊκοί τραγουδιμιουργοί. Και βλέπουμε και τον συναντάμε και τον Γούναρη να τραγουδάει το «Δεν είμαι ο Γιώργος» του Μιτσάκη σε τέταρτη-πέμπτη εκτέλεση. Είχαμε πει προηγουμένως ότι ο Τσιτσάνης είχε πει ότι αν δεν πέθαινε ο Νίκος Γούναρης, το λαϊκό τραγούδι δεν επρόκειτο ότι να ορθοποδήσει. Παρ' όλα αυτά, βλέπουμε την Μαρή Κανίνου, όταν βρίσκεται λίγο πριν πεθάνει στην Αμερική, έχοντας χωρίσει από τον Τσιτσάνη, να λέει ένα τραγούδι του Νίκου Γούναρη. Και είναι πολύ συγκινητικό αυτό, γιατί η Μαρή Κανίνου ήταν ενός άλλου είδους τραγουδίστρια και το λέει πολύ όμορφα. Αυτό το τραγούδι έχει δύο υποστάσεις. Είναι ελαφρό, μετά γίνεται λαϊκό. Και το λόγο θα μας το πει ο Θάνος, διότι υπήρχε μια διαμάχη του Νίκου Γούναρη με τη σύζυγό του, η οποία αγαπούσε πιο πολύ το λαϊκό. Ναι. Αναφερόμαστε στο τραγούδι «Πάμε στα μπουζούκια». Γράφει λοιπόν για τις ανάγκες τις οικογενειακές ο Νίκος ο Γούναρης ένα τραγούδι για να κατευνάσει τα πνεύματα. Εμείς τον φανταζόμαστε και το λέμε στις παραστάσεις μας με την κιθάρα του να είναι πίσω από τη γυναίκα του που καθαρίζει στο σπίτι, η οποία βέβαια της άρεσε περισσότερο το λαϊκό τραγούδι, και ξεκινάει το κουπλέ «Σ' αγαπώ, σ' αγαπώ, μα πώς θες να στο πω». Και ξαφνικά στο ρεφρέν γίνεται λαϊκό το τραγούδι. Πάμε στα πουζούκια, σε μια γη. Και θα ήταν πολύ ωραίο να το ακούσουμε από τη Μαρή Κανίνου και από τον Νίκο Γούναρη. Να το ακούσουμε, γιατί είναι μια πραγματικά διαφορετική προσέγγιση των δύο αυτών καλλιτεχνών. Σ' αγαπώ, σ' αγαπώ, μα πώς θες να σ' το πω. Με ένα γέλιο, με ένα δάκρυ, με ένα βλέμμα. Σ' αγαπώ, σ' αγαπώ, μα πώς θες να σ' το πω. Να πιστέψεις πως αυτό δεν είναι ψέμα. Πάμε στα μπουζούκια, σε μια γειτονιά. Κύρα μου, να σου πω το τέρτι που έχω στην καρδιά μου. Σ' αγαπώ, σ' αγαπώ, μα πως θες να σ' το πω. Με ένα δάκρυ, με ένα γέλιο, με ένα βλέμμα. Σ' αγαπώ, σ' αγαπώ, μα πως θες να σ' το πω. Να πιστέψεις πως αυτό δεν είναι ψέμα. Όλοι τα πουζούγια σε μια γειτονιά. Να το τραγουδήσω με διπλό πελά. Με ένα ζεμπεκάκι, τσιμπτικό κυρά μου,
την καρδιά. Η δική μας πόλη της Φωνής της Ελλάδας, εδώ από τις συχνότητες ελληνικής ραδιοφωνίας, από την Αγία Παρασκευή, ένα μικρό αφιέρωμα στον Νίκο Γούναρη και ακούμε και ωραίες ιστορίες εδώ από τον Θάνο Πολίδωρο αλλά και από τον Δαβίδη Ναχμία. Ήταν αγαπημένος ο Γούναρης στον έξω κόσμο, στους απόδημους, στους... γενικά στα ταξίδια, αυτά στην Αμερική κλπ. Πώς τον υποδέχτηκαν, τι έγινε? Όχι μόνο ήταν αγαπημένος, ήταν ο πιο αγαπημένος. Στην πραγματικότητα ήταν τόσο αγαπημένος που οι Αχέπα τον έχρισαν άρχοντα πολίτη. Κάποια στιγμή του δώσαν ένα τιμητικό πάπυρο, τον οποίο τον έχουμε στα χέρια μας. Και όταν κάποια στιγμή τραγούδησε στο Carnegie Hall ο Νίκος Γούναρης με συμφωνική ορχήστρα και με τεράστια χοροδία, γέμισε όλο το Carnegie Hall και βέβαια μη φανταστείς μόνον Έλληνες, γέμισε και με ξένους και επίσης μη φανταστείς πως ο Γούναρης τραγούδησε έστω και μισό τραγούδι στα αγγλικά. Mm-hmm. Τραγούδησε μόνο στα ελληνικά, δηλαδή στην πραγματικότητα έχουμε να κάνουμε με έναν άνθρωπο ο οποίος ήταν όπλο κύρους για την ελληνικότητα. Και πρεσβευτής. Και πρεσβευτής, όπως ήταν και ο Ατίκ, ο οποίος αποφάσισε να κάνει το όνομά του Ατίκ για να υπογραμμίσει την ελληνικότητά του. Έτσι ο Γούναρης με την παρουσία του την ίδια έδινε ένα στίγμα και η Ελλάδα είχε μεγαλείο και ανάταση εκείνο τον καιρό. Και την είχε και στο εξωτερικό. Οι Αμερικανοί μάθανε την Ελλάδα μέσα, πολύ μέσα από τον Γούναρη, όπως είπε ο Θάνος, έμεινε παραπάνω από 15 χρόνια εκεί πέρα, τα οποία ήταν ενεργητικά. Ηχογράφησε τραγούδια πολλά. Το «Τώρα που σε γνώρισα», για παράδειγμα, το ηχογράφησε στην Αμερική. Τώρα που σε γνώρισα, όλα είναι για μένα. Τώρα που σε γνώρισα, αγαπούλα χρυσή. Όλα τα άλλα χρόνια μου πήγανε χαμένα. Τώρα που σε γνώρισα, ζω καινούργια ζωή. Όλα τα άλλα χρόνια μου πήγανε χαμένα. Τώρα που σε γνώρισα, ζω καινούργια ζωή. Ζω καινούργια ζωή. Με αμερικάνικες ορχήστρες και εταιρείες. Φωνητικά ξένες Αμερικανίδες, οι οποίες τραγουδάνε Μπέμπα. Είναι Αμερικανίδες που δεν ξέρουν ελληνικά. Μπέμπα, 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 One. Μην πατήσει τα 16, ήταν όλα της εντάξει. Οι καμπύλες και τα φρούτα της τα γνώριμα. Μέσα σε ένα-δύο μήνες γίναν όρημα. Θαύμαζα γνωστή και φίλη, κάθε νέα της καμπύλη. Τα παιδιά της γειτονιά της συμπειράζανε κι όταν έβγαινε στους δρόμους της φωνάζανε. Μπέμπα, όσο έχεις μεγαλώσει, Μπέμπα, Μπέμπα, κι έχεις γίνει άλλη τόση και κάνεις πια και μιζανθρή. Ρε τι μπορεί έχεις ρίξει, Μπέμπα, και σε έχουνε τραβήξει, σε μέρες έγινες διπλή. Μπέμπα, Μπέμπα, πώς το λένε θα γιωθώ. Μπέμπα, Μπέμπα, στο στενά και εδώ που έχω δυο λόγια να σου πω. Ρε πως έχεις προγυλέψει. Μπέμπα, Μπέμπα, την καρδιά μου έχεις κλέψει. Στο λέω δίχως να ντραφώ. Στο λέω δίχως να ντραφώ. Και παρόλα αυτά, αλλά το Μπέμπα το ξέρανε να το πούνε. Το Μπέμπα να το τρώνε και μερικά τα σύμφωνα λίγο τα στρογγυλεύουν, ας πούμε. Ο Γούναρης λοιπόν ήταν για τον ελληνισμό, ήταν ένα μεγάλο σύμβολο. Τόσο σπουδαίος ήταν για τους Αμερικανούς που
αυτό το υπέροχο άγαλμα που υπάρχει, γιατί είναι ο μοναδικός Έλληνας τραγουδιστής που του έγινε άγαλμα, υπάρχει στο Μαρούσι ακόμα και σήμερα, επί της Κηφισίας. Αυτό είναι ένα εξαιρετικό άγαλμα, το οποίο το χρηματοδότησαν η ΑΧΕΠΑ. Πληρώθηκε $150,000 το 1970, πέντε χρόνια μετά από το θάνατό του. Ποιος το έκανε αυτό? Το έκαναν η ΑΧΕΠΑ. Το έκανε ένας σπουδαίος γλύπτης Αμερικανός. Δύο χαρακτηριστικά τραγούδια τα οποία έγραψε για τον καημό της Ξενιτιάς ο Γούναρης. Ναι, γιατί έζησε από κοντά τον καημό των Ελλήνων. Ναι, και την εποχή εκείνη. Και την εποχή εκείνη που ήταν δύσκολη πολύ για τους Έλληνες έξω. Θα πούμε το λίγο χώμα ελληνικό και το μη μου παραπονιέσαι. Πώς μου πήγε η καρδιά να σ' αφήσω, Αθήνα. Έχεις τόση ομορφιά και χρυπάρει ρετσίνα. Και γιατί έχεις εσύ σε κορνίζα χρυσή στα γαλάζια ντυμένη την Ελλάδα κλεισμένη. Τώρα που λείπω απ' την ωραία μας Ελλάδα, τώρα που λείπω σε ταξίδι μακρινό, παίρνω μαζί μου λίγα γιούλια, λίγα κρίνα και ένα κομμάτι απ' το γαλάζιο ουρανό. Κι απ' της μανούλας μου το δάκρυ μια σταγόνα, στου χωρισμού μας το σκοτάδι το πνιχτό και της Ακρόπολης την άσβηστη εικόνα και λίγο χώμα ελληνικό για φυλαχτό. Σε είδαμε εκεί που ζεις τα ξένα. Αχ, μου είπαν πως σε είδαμε να κρύφω κλαις για μένα. Μη μου παραπονιέσαι, μη μου στεναχωριέσαι, μη μου παραπονιέσαι, μη μου στεναχωριέσαι. Δεν θέλω τα ματάκια σου να νιώθω δακρυσμένα, κι αν πρέπει να δακρύσουνε θα κλάψω εγώ για σένα. Μη μου παραπονιέσαι, μη μου στεναχωριέσαι, μη μου παραπονιέσαι, μη μου στεναχωριέσαι. Σώνονται οι μέρες, σώνονται και σφίξε την καρδιά σου. Γρήγορα θα σε πλάι μου κι εγώ θα με κοντά σου. Μη μου
πονιέσαι, μη μου στεναχωριέσαι, μη μου παραπονιέσαι, μη μου στεναχωριέσαι, μη μου παραπονιέσαι, μη μου στεναχωριέσαι, μη μου παραπονιέσαι, μη μου στεναχωριέσαι. Να μιλήσουμε και για το συνθέτη Νίκο Γούναρη, να πούμε δύο λόγια για το συνθέτη Γούναρη. Όπως βλέπουμε, δεν δοξάστηκε ποτέ ως συνθέτης, παρόλο που όλα και ιδιαίτερα αυτά τα κεντρικά τραγούδια του είναι γραμμένα από το δικό του το χέρι. Το «Πού να είσαι τώρα αγαπημένη», «Ένα βράδυ που βρέχει», όλα αυτά είναι δικά και του αυτό, μου μάτια. Και αυτό που ακούσαμε τώρα ήταν δικό του. Δικό του. Ναι, και είναι ένα χαρακτηριστικό τραγούδι της Ξενίτιας. Ίσως η προσωπικότητά του να ήταν ακόμα μεγαλύτερη από τις συνθέσεις του. Βέβαια. Και εφόσον ο κόσμος αναδεικνύει τους καλλιτέχνες, περισσότερο αναδεικνύει αυτό το οποίο καταλαβαίνει. Και αυτό που καταλαβαίνει είναι περισσότερο το τραγούδι παρά η σύνθεση. Είχε διοργανωθεί στο Καλλιμάρμαρο, το λέει ο ίδιος ο Μίμης Πλέσας, 60.000 κόσμος. Όταν επέστρεψε από την Αμερική. Όταν επέστρεψε από την Αμερική, ναι. 60.000 κόσμος. Βέβαια η εκδήλωση δεν ήταν μόνο για το Γούναρη. Πρόκειτο να παίξουν και άλλοι καλλιτέχνες. Και είχε πει χαρακτηριστικά ο Πλέσας. Τα δοξάρια, λέει, από τα βιολιά ήταν σαν να βλέπεις ένα δάσος. Τεράστια ορχήστρα. Και ξαφνικά βγαίνει ο Νίκος ο Γούναρης μόνος του με μία κιθάρα. Και τότε καταλάβαμε τι πάει να πει αγάπη στον καλλιτέχνη από τον κόσμο. Ο κόσμος άρχισε να τραγουδά, να χειροκροτάει. Τέτοιο χειροκρότημα δεν πήρε κανένας εκείνο το βράδυ. Πραγματικά ήταν μια στιγμή που κανένας δεν μπόρεσε να την ξεχάσει. Ναι, και ήταν τόσο λαμπερή η φωνή του, που από μόνη της αυτή η λάμψη έκαιγε καταστάσεις γύρω-γύρω. Καθάριζε το τοπίο για να προχωρήσει η λάμψη καθαρά. Η φωνή, άρα η φωνή εδώ είναι κυρίαρχη. Δεν μπορείς να βάλεις κάτι δίπλα. Πάει μόνη της μπροστά. Και η ατυχία αυτού του καλλιτέχνη είναι ότι δεν υπήρχαν κάμερες να καταγράψουν αυτό το σπουδαίο γεγονός που έγινε τότε. Α, μάλιστα. Υπάρχουν μόνο μπομπίνες και ηχογραφήσεις. Την αγάπη του κόσμου, τα χειροκροτήματα αυτά δεν μπορούμε να τα δούμε μόνο και να τα περιγραφές. Μόνο από τις περιγραφές που μας έχουν πει άλλοι. Ο Λάκης Ακαντάρης, που ήταν ο ακορντεονίστας του, μου είπε πως αν ο Γούναρης είχε γεννηθεί στην Αμερική, θα ήταν ένας μόνιμος πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών. Σοβαρά, ε. Είχε αυτό το εκτόπισμα. Ήταν ένας άνθρωπος που λένε ότι όταν έμπαινε μέσα στην αίθουσα, γινόταν μια ησυχία. Μόνο και μόνο που περπατούσε αυτός ο άνθρωπος. Δηλαδή, επιβλητικός. Τεράστια μορφή. Τεράστια μορφή. Εγώ θέλω να πω ότι βλέπετε ότι οι Έλληνες που ζήσαν στην Αμερική και δημιούργησαν εκεί, έλαμψαν κυριολεκτικά και τράβηξαν τον ενδιαφέρον προσωπικότητων Αμερικανών, ακόμα και από τις κυβερνήσεις, ακόμα και από τα ανώτατα αξιώματα, όπως ο Γούναρης ή ο Γιώργος ο Κατσαρός, ακόμα και η Μαρίκα, ακόμα και τόσοι και τόσοι άνθρωποι που έγραψαν μεγάλη ιστορία εκεί. Και αυτό το... με τη Μέρι Λίντα επίσης. Βέβαια, βέβαια. Ο 20ος αιώνας για την Ελλάδα ήταν στην πραγματικότητα τουλάχιστον το πρώτο μέρος του 20ου αιώνα, γιατί μετά άρχισε ένας αγγλοσαξονισμός και μια μιμητικότητα. Στην πραγματικότητα ήταν η απόλυξη του αρχαίου ελληνικού πολιτισμού. Ασφαλώς. Και αυτοί οι άνθρωποι τιμήσανε αυτό το οποίο θα μπορούσε να λέγεται ελληνικό ιδεώδες. Ο Γούναρης εντωμεταξύ ήταν πάντοτε νέος. Δεν ακούσαμε αυτό που λέμε πρεσβυφωνία, ας πούμε, δηλαδή να ακούσουμε τη φωνή του γεροντική. Ναι. Ο Γούναρης καταγράφηκε όπως ήταν. Έμεινε εκεί πέρα που ήταν. Νέος. Δεν υπήρξε ποτέ περισσότερο από 50 ετών. Πέθανε 50 ετών. Ναι. Και μέσα σε αυτό το μικρό χρονικό διάστημα κατάφερε να κάνει τα πάντα. Ναι. Είπες κάτι πάρα πολύ ωραίο. Είπες ότι αυτοί τίμησαν τον ελληνικό πολιτισμό κρατώντας έννοιες υψηλότατου αξιακού κώδικα, όπως η φιλοξενία. Το όπως... φιλότιμο. Φιλότιμο. Ακριβώς. Γιατί πολλές φορές λένε ότι δεν μεταφράζεται αυτή η λέξη, το φιλότιμο. Βεβαίως και μεταφράζεται. Μεταφράζεται μέσα από τις πράξεις των ανθρώπων. Ασφαλώς. Ας πούμε, μία αναφορά στις γυναίκες. Ναι. Για τις γυναίκες ζούμε. Για τις γυναίκες ζούμε, ρε παιδιά. Λένε πως είναι οι γυναίκες πόνιρες, τον κάθε άντρα πως τον θέλουν πάντα θύμα. Μα το έχω πει και θα το πω πολλές φορές, χωρίς γυναίκα στη ζωή
δεν κάνω βήμα. Μα το έχω πει και θα το πω πολλές φορές. Χωρίς γυναίκα στη ζωή δεν κάνω βήμα. Τις γυναίκες ζούμε όλοι, ρε παιδιά. Για αυτές δουλεύουμε, για αυτές υδροκοπάμε. Κι αν είναι όλες όπως λένε χωρίς καρδιά, εμείς που έχουμε καρδιά τις αγαπάμε. Κι αν είναι όλες όπως λένε χωρίς καρδιά, εμείς που έχουμε καρδιά τις αγαπάμε. Μπορώ να ζητήσω ένα τραγούδι που μου έρχεται στο μυαλό και ξανάρχεται για κάποια γλυκά μάτια αγαπημένα? Είναι για κάποια συγκεκριμένα μάτια? Θα μπορούσε. Να ξέρες πόσο σε θυμάμαι, να ξέρες πόσο σ' αγαπώ. Όπου βρεθώ και όπου να με, για σένα ναι καρδιόχτυπο. Γλυκά αγαπημένα, μακριά από μένα, πώς να χαρώ. Γλυκά μου μάτια, αγαπημένα, ίσως μια μέρα σας ξαναβρω. Να ξέρεις πόσο μου έχεις λείψει, όλο για σένα με ρωτώ. Αχ, να μπορούσα μες στη θλίψη τα μάτια σου να ξαναειδώ. Γλυκά μου μάτια, αγαπημένα, μακριά από μένα, πώς να χαρώ. Γλυκά μου μάτια, αγαπημένα, ίσως μια μέρα σας ξαναβρω.
Εδώ και κοντά με τα Θάνο Πολύδωρα και τον Δαβίδη Ναχμία σε μια πολύ όμορφη στιγμή της εκπομπής. Σε ένα ωραίο στιγμιότυπο από ένα τραγούδι που έχει τραγουδηθεί από πολλούς ερμηνευτές και έχει αποδοθεί. Εδώ όμως είχαμε μια πολύ ξεχωριστή στιγμή αυτή την ώρα. Τι λες, Δαβίδη, με κοιτάς, τι λες? Είναι η ψυχική κατανόηση ενός φάσματος στην πραγματικότητα. Του χρονοπλαισίου που τα γέννησε αυτά τα τραγούδια. Διότι δεν ήταν αποκομμένα και επίσης δεν γίνανε για να καλύψουν τις ερωτικές ανησυχίες ενός ανθρώπου για μια εβδομάδα, ένα μήνα, τρεις μήνες. Όχι, βέβαια. Φτιαχτήκανε για ανθρώπους οι οποίοι θα συντάσανε τον έρωτά τους για μια ολόκληρη ζωή. Βέβαια. Τον οποίο θα μετασχηματιζόταν σε αγάπη, σε φιλαλληλία. Δεν θα μπορούσαν το μεγαλύτερο ποσοστό των ανθρώπων να διανοηθούν ποτέ ότι όσες αντικσότητες, όσοι καυγάδες, όσα προβλήματα θα μπορούσαν να έχει μια οικογένεια, ότι θα μπορούσαν ποτέ να πάνε σε ένα δικαστήριο και να χωρίσουν να σκοτώνονται σε σκυλιά. Βέβαια. Αυτό είναι πολύ ωραίο που λες και το μεγαλείο του τραγουδιού που ακούσαμε και άλλων τραγουδιών που ακούσαμε σήμερα είναι ότι κάτι βρίσκεις μέσα δικό σου σε αυτά. Κάτι βρίσκεις που σε κάνει να αισθάνεσαι ότι δεν είσαι μόνος. Όταν τραγουδούσε να τρέψεις παρέες τότε, δεν άκουγες αν είχε φάλτσο η φωνή, άκουγες την αλήθεια του αρνού που τραγουδούσε. Στην παρέα μιλάω, έτσι. Μείνανε οι αλήθειες των ανθρώπων μέσα από το τραγούδι. Αυτός είναι ο πρώτος και μεγάλος ρόλος, νομίζω, του τραγουδιού. Να φέρει τους ανθρώπους κοντά να μοιραστούν κάποια πραγματάκια όμορφα που τους αφορούν και που προσφέρουν και κάτι στον άλλο. Κατασπρίπουλάδα ξεκίνησε η τρέλη για βόλτα στη λιακάδα και ένα μαύρο πετυναλί κυκυρίκο την κορτάρι κυκυρίκο κοκό την κορτάρι κοκό ένα μαύρο κοκό πετυναλί. Στο κοτέτσι, αχ να περνάει η ζωή σου έτσι. Να περνάει η ζωή σου έτσι. Κρίμα κοντά στο κοτέτσι. Η δική μας πόλη σήμερα κάνει ένα μικρό αφιέρωμα στο μεγάλο τραγουδιστή Νίκο Γούναρη με τον Δαβίδη Ναχμία στο πιάνο και τον Θάνο Πολύδωρα στο τραγούδι. Και βέβαια ο ψίζικος τώρα της κότας, ο άντρας δηλαδή, τι ήθελε, ας πούμε, δηλαδή, της λέει, ας πούμε, ήρθες, έφυγες, ξανά ήρθες, ξανά έφυγες. Μήπως έφυγες και τρίτη φορά και δεν το θυμάμαι. Όπως είπαμε, οι άντρες κρατάγαν πάντα τη γραφίδα. Είχαμε πει για ένα τραγουδάκι εκείνης της εποχής. Ήταν λίγο πριν το τέλος της ζωής του, στην πραγματικότητα. Εμφανίζεται ο Νίκος Γούναρης σαν δέντρο. Ναι. Λέει, είμαι ένα δέντρο. Mm-hmm. Και στην πραγματικότητα πιστεύω
εκτός και αν κάποιος γνωρίζει κάτι άλλο, ότι είναι το πρώτο οικολογικό τραγούδι, το πρώτο τραγούδι το οποίο γράφτηκε για τη φύση. Δεν είναι πολύ γνωστό. Επίσης είναι σε ένα ρυθμό που αρχίζει να υφίσταται, να περνάει μάλλον στην ελληνική πραγματικότητα, 5-8. 5-8 να καταλάβουμε είναι το φεγγάρι είναι κόκκινο για παράδειγμα. Mm-hmm. Είναι ένας ρυθμός πολύ ελληνικός και υιοθετήθηκε γύρω στην δεκαετία του 60. Αυτό είναι ένα τραγούδι της δεκαετίας του 60. Βρίσκεται σε δισκάκι 45 στροφών και είναι λίγο πριν να φύγει ο Γκούναρης, όπου είχε πραγματικά φορτώσει την ψυχή του, γιατί γνώριζε ενδεχομένως ότι θα αναχωρήσει γρήγορα, με καλοσύνη και με... Δεν μου λες, το 65 έφυγε, έτσι. Το 65, στις 5 Πέμπτου το 65, και... στις 5 η ώρα το απόγευμα. Πω, νούμερο 5. Να πω κάτι, το δέντρο λες ότι είναι ίσως το μόνο οικολογικό τραγούδι. Εκείνης της εποχής, εγώ δεν έχω καταγράψει κάτι άλλο. Ναι, εκείνης της εποχής. Βέβαια, το δέντρο αναφέρεται σε τραγούδια γενικά, σαν λέξη, σαν... Ναι, αλλά ακόμα όμως... και αυτό, αυτά τα δέντρα δεν βολεύουν του Ρίτσου, ας πούμε. Ναι, αλλά όμως αναφέρεται σε ανθρώπους. Εδώ είναι το μοναδικό τραγούδι το οποίο αναφέρεται στο ίδιο το δέντρο. Mm-hmm. Αναφέρεται στο δέντρο. Δεν έχει δηλαδή κάποιο άλλο υπονοούμενο. Ούτε έμεσα, ναι. Mm-hmm. Το δέντρο. Μες του κόσμου το βασίλειο ζω κι εγώ κατά απ' τον ήλιο, που μονάχα αυτός με βλέπει μες στο οργή. Ομορφαίνω όλους τους τόπους, μα σκοτώνω με απ' ανθρώπους που με κάνουν εμπόριο στη γη. Με ένα δέντρο του πλανήτη μας στην άκρη, πάντοτε πράσινη φοράω φορεσιά. Τον ουρανόν κάνω διαμάντι κάθε δάκρυ και στη σκιά μου βρίσκει ο έρωτας δροσιά. Είμαι ένα δέντρο κι έχω απέραντη μια χάρη. Μοιάζω με λεύκο μα γεμάτο με καρδιές. Εχμαλωτίζω στα κλαδιά μου το φεγγάρι και κλέβω μάγια και ασήμια τις βραδιές. Ρα λα 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 λα. Είμαι ένα δέντρο κι έχω απέραντη μια χάρη. Μοιάζω με λεύκο μα γεμάτο με καρδιές. Εχμαλωτίζω στα κλαδιά μου το φεγγάρι και κλέβω μάγια και ασήμια τις βραδιές. Τραλαλαλα, λαλαλαλα, λαλαλαλα, λαλαλαλα. Σαν δέντρο ίσωσες μες στην καρδιά μου, ύστερα ψήλωσες στον ουρανό. Ύστερα ψήλωσες στον ουρανό. Στα αστέρια μύρισες και στο φεγγάρι την μπουλιά φύλησες και το δειρινό. Την μπουλιά φύλησες το δειρινό. Ό,τι κι αν γίνει, ό,τι κι αν λένε, όσα κι αν πούνε θα σ' αγαπώ. Μόνο σένα, μόνο
για σένα θα τραγουδώ. Έλα και ζήγωσε γλυκιά μ' αγάπη, για να σου δώσω εγώ γλυκά φιλιά. Για να σου δώσω εγώ γλυκά φιλιά. Και μη μ' αφήσεις πια να ξαναφύγω απ' τη ζεστή σου την αγκαλιά. Απ' τη ζεστή σου την αγκαλιά. Ό,τι κι αν γίνει, ό,τι κι αν λένε, όσα κι αν πούνε, θα σ' αγαπώ. Πως μόνο σένα, μόνο για σένα, μόνο για σένα θα τραγουδώ. Σαν δέντρο ρίσωσες μες στην καρδιά μου κι ύστερα ψήλωσες στον ουρανό. Κι ύστερα ψήλωσες στον ουρανό. Στα αστέρια μύρισες και στο φεγγάρι την πουλιά φίλησες το δειλινό. Την πουλιά φίλησες το δειλινό. Ό,τι κι αν γίνει, ό,τι κι αν λένε, όσα κι αν πούνε θα σ' αγαπώ. Πως μόνο σένα, μόνο για σένα, μόνο για σένα θα τραγουδώ, θα τραγουδώ, θα τραγουδώ. Να ακούσουμε τώρα ένα πολύ ωραίο τραγούδι, να κάνουμε κέφι που λένε, έτσι Δαβίδ. Να ακούσουμε ένα τραγούδι του Ζάκη Ακοβίδη και του Κώστα Νικολαίδη και βέβαια Νίκος Γούναρης, ξεπέραστος, αλλά εδώ και Θάνος Πολύδωρας, εκπληκτικός. Κάποιο βραδάκι στις 8 σας είδα πάνω στο Λυκάβητο. Εσένα ναι και εκείνη, και είδα να σου δίνει 1000 φυλάκια στο λεπτό. Σαν ήρθατε στη γειτονιά, θα ρω η ώρα ήτανε 9. Και οι κοπέλες όλες που ήταν κουτσοβόλες φώναζανε απ' τη γωνιά. Να το πάρεις το κορίτσι, να το πάρεις μη το παιδεύεις. Κι όλη η γειτονιά φωνάζει είναι κρίμα να κοροϊδεύεις. Κι η κορίτσι από σπίτι και δεν είναι όπως τα άλλα. Κι όταν σου μιλά για γάμο μη τρομάζεις και μη θαρρείς πως η κρεμάλα. Δεν σου λέμε να το πάρεις με τη βία, να το πάρεις επειδή το αγαπάς. Κι όν δεν ξέρεις το χορό του Ισαΐα, μη φοβάσαι θα στο μάθει ο παπάς. Ναι, 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 έλα πάρ' το κορίτσι και μη κάνεις απεισματάρεις. Κι όλη η γειτονιά φωνάζει να το πάρεις, βρε το κορίτσι να το πάρεις. Κι η κορίτσι από σπίτι και δεν είναι όπως τα άλλα. Κι όταν σου μιλά για γάμο μη τρομάζεις και μη θαρρείς πως η κρεμάλα. Δεν σου λέμε να το πάρεις με τη βία, να το πάρεις επειδή το αγαπάς. Κι όν δεν ξέρεις το χορό του Ισαΐα, μη φοβάσαι θα στο μάθει ο παπάς. Ναι, 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 έλα πάρ' το κορίτσι και μη κάνεις απεισματάρεις. Κι όλη η γειτονιά φωνάζει να το πάρεις, βρε το κορίτσι να το πάρεις. Το κορίτσι να το πάρεις, το κορίτσι να το πάρεις. Α, 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 α.
Αναγνωρίστηκε ο Νίκος Γούναρης, δοξάστηκε, είχε πολλούς θαυμαστές και από το χώρο της μουσικής, έτσι δεν είναι? Πιο πολύ από κάθε άλλον τραγουδιστή. Δεν δοξάστηκε σε μία διάσταση μόνο. Ο Γούναρης είναι το απόλυτο παράδειγμα του ανθρώπου που πρώτα έζησε, μετά χάρισε το παράδειγμά του στον κόσμο και ο κόσμος ταυτίστηκε μαζί του ακριβώς διότι ήταν μία πατρική φιγούρα. Επίσης, να μην ξεχνάμε ότι ο Γούναρης, ενώ είναι αυτή η πατρική φιγούρα, δεν πρόλαβε να ζήσει ούτε 50 χρόνια, ούτε μισή ζωή στην πραγματικότητα, έτσι δεν είναι? Μάλιστα, και όχι και εύκολη ζωή κάποιες στιγμές και λίγο. Ήρθε και μέσα από τον πόλεμο. Βέβαια. Και μέσα από την ξενιτιά την ίδια τη δική του. Δηλαδή πρόλαβε να ζήσει πολλά πράγματα σε μία ζωή μόνο. Σε λίγο χρόνο. Σε μισή ζωή. Τον εκτίμησαν όμως και οι ομότεχνοι από άλλους χώρους. Τσιτσάνης, Μιτσάκης, Παπαγιάννου κλπ. Έτσι δεν είναι? Δεν είχε την εκτίμηση αυτών των ανθρώπων? Την είχε, γιατί κατάλαβαν ότι μπορούσε να τραγουδήσει τα πάντα. Τίμησε κάθε μέρος της Ελλάδας. Στην Κρήτη τραγούδισε μαντινάδες καλύτερα από οποιονδήποτε. Τραγούδισε τη Θεσσαλονίκη. Τραγούδισε τη Χίο. Τραγούδισε και τον Κύπρο. Τραγούδισε και τον Πειραιά. Πειραιά μου, Πειραιά μου, λιμάνι μες στον κόσμο ψαχνισμένο, σαν φεύγω και σε φτάνω από τα μάτια μου, να ξέρεις σαν οστένο, καστέλα του το λίμανο, και βόλτα γύρω το πάσα λιμάνι. Είσαι στον κόσμο Πειραιά, το πιο μορφό λιμάνι. Είσαι στον κόσμο Πειραιά, το πιο μορφό λιμάνι. Ήταν ένας δεινός κιθαρίστας. Έπαιζε πολλά όργανα. Μάλιστα. Εντάξει, πειραματιζόμενος ενδεχομένως, αλλά όμως είχε την ικανότητα να κάνει κάθε τι σε ένα πολύ υψηλό σημείο, χωρίς όμως να έχει κάνει κάποιες ιδιαίτερες σπουδές. Αλλά ως κιθαρίστας όμως είναι πάρα πολύ γρήγορος, πεντακάθαρος και σε όλα τα τραγούδια το ακούγεται η δική του κιθάρα. Αχ, μου το πανί, τσιγκάνες, μου το πανί, τσιγκάνες, μου το πανί, τσιγκάνες, καλέ μου το παν στα χαρδιά. Το πανί τσιγκάνες, καλέ μου το παν στα χαρδιά. Όσοι ματιές οι φλάνες κρύβουν πολύ ψευδιά. Όσοι ματιές σου οι φλάνες, καλέ μου, κρύβουν πολύ ψευδιά. Αχ, σουσουράδα, σουσουράδα, ψέματα μου, μου λες σαράδα. Ψέματα μου λες σαράδα, σουσουράδα, σουσουράδα. Το παν στο φλιτζάνι, αχ μου το παν στο πελτζάνι, μου το παν στο πελτζάνι, καλέ μου το παν φανερά. Το παν στο φλιτζάνι, καλέ μου το παν φανερά. Πως η καρδιά σου κάνει στον ερωτά νερά. Πως η καρδιά σου κάνει, καλέ μου, στον ερωτά νερά. Αχ, σουσουράδα, σουσουράδα, ψέματα μου, μου λες αράδα. Αχ, ψέματα μου λες αράδα, σουσουράδα, σουσουράδα. Αχ, σουσουράδα, σουσουράδα, ψέματα μου λες αράδα. Σουσουράδα, σουσουράδα. Βλέπεις όμως ότι η φωνή ως όργανο είναι τεράστιο όπλο, ρε παιδί μου. Ανοίγει λεωφόρο, όχι δρόμο. Η φωνή σε βάζει εκεί που είναι να μπεις για να μάθεις γρήγορα και να εξελιχθείς, έτσι. Η φωνή είναι ένα δώρο που σου δίδεται.
πολλές φορές έχω κάνει αυτή τη σκέψη για το θάνατο Μπολίδωρα. Διότι δεν είναι κάτι το οποίο μαθαίνετε. Mm-hmm. Όσα χρόνια και αν εμείς οι μουσικοί προσπαθήσουμε για να δαμάσουμε το όργανο, το μουσικό, το οποίο μπορεί να το φτάσουμε σε ένα πολύ υψηλό τεχνικό σημείο, δεν μπορούμε να αποκτήσουμε αυτό που έχει ο τραγουδιστής. Ίσως να είναι και αυτός ο λόγος που όλοι οι άνθρωποι θέλουν να τραγουδήσουν. Βλέπεις ότι όσο ψηλά και αν φτάσει ένας πολιτικός, το βλέπεις κάποια στιγμή με μία κιθάρα να βασανίζεται και να λέει ένα τραγουδάκι. Ένας γιατρός το ίδιο. Όλοι θέλουν να τραγουδήσουν. Και στην πραγματικότητα το 100% της ανθρώπινης κοινωνίας τραγουδάει. Από τη στιγμή που θα κλάψει σαν μωρό, είναι τραγούδι. Το ζήτημα είναι πώς μπορεί ένας άνθρωπος να ξεχωρίσει ως πρώτος μεταξύ ίσων. Και αυτό είναι η άδεια που δίνεται από τη φύση. Και πώς μπορεί να κουβαλήσει κανείς την ιστορία μέσα από τη φωνή του στους επόμενους. Το βίωμά του το ισχυρό, πώς θα το μετατρέψει σε ένα συμπατικό ήχο που θα αγκαλιάσει την ανθρωπότητα και τη μοίρα της, έτσι. Έχει λοιπόν γράψει ένα τραγούδι για τον καημό ενός ποντικού, ο οποίος έκανε ένα μόνο λάθος στη ζωή του. Ένα. Αλλά αυτό το λάθος όμως ήταν μοιραίο. Ερωτεύτηκε μια γάτα. Παράφορος έρωτας. Παράφορος και παράλογος. Και μέσα στο τραγούδι υπάρχει και γάμος και κηδεία. Ένας ποντικός. Ένας ποντικός. Ένας ποντικός αισθηματικός, νεάρος με δίχως πειρά, τι τρέλα που είναι τα νιάτα. Τι τρέλα που είναι τα νιάτα. Έτσι τα φέρει η μοίρα και ερωτεύτηκε μια γάτα. Λέξιμο κακό. Λέξιμο κακό. Αχ, λέξιμο κακό για το ποντικό. Απ' την τρύπα του κρυμμένος καμαρώνει τη γκριζέτα. Καμαρώνει τη γκριζέτα. Κι ονειρεύεται ο καημένος. Ο καημένος ο ποντικούλης. Άσπρα πέπλα και κουφέτα. Ώσπου μια βραδιά. Ώσπου μια βραδιά. Ώσπου μια βραδιά. Αχ, μωρές παιδιά. Σε θαρρεμπικέ ζυγόνι την ιδανική του νύφη. Την ιδανική του νύφη. Αλλά αυτή τον αιμαγώνει και το πνίγει τον ερήφη. Αχ, βρε ποντικέ. Αχ, βρε ποντικέ. Αχ, βρε ποντικέ, αισθηματικέ. Το χαμό σου όλοι κλαίμε. Μέγα πλήγμα ο θάνατός σου. Μέγα πλήγμα ο θάνατός σου. Μα εδώ πέρα που τα λέμε, τα θέλε κι ο εαυτός σου. Αχ, βρε ποντικέ, αχ, βρε ποντικέ.
Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι της εκπομπής «Η δική μας πόλη, της Φωνής της Ελλάδας», εδώ από την Αγία Παρασκευή, από τα στούντιο της Ελληνικής Ραδιοφωνίας, είχαμε ένα μικρό αφιέρωμα, γιατί ο Νίκος Γούναρης είναι ένα πολύ μεγάλο κεφάλαιο. Για τον Νίκο Γούναρη, λοιπόν. Μαζί μας εδώ ήταν για 2 ώρες ο Δαβίδ Ραχμίας, ο πιανίστας, τον οποίο ευχαριστώ θερμά. Εγώ σε ευχαριστώ, Θέμη μου. Το κέφι με το οποίο προσεγγίζει πάντα αυτό που κάνει, και ο Θάνος Πολύδωρας, ο οποίος μας εκπλήσει συνεχώς με την ευαισθησία του και την ιδιαίτερη στάση του απέναντι στο τραγούδι. Σας ευχαριστούμε πολύ. Εγώ ευχαριστώ πολύ. Μαζί μας ήταν ο τεχνικός μας εδώ, ο κύριος Διονύσης Λιμπέρης, τον οποίο ευχαριστώ θερμά. Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, να είστε όλοι καλά. Γεια και χαρά σας. Τρέχουνε τα σύννεφα, τρέχουνε τα σύννεφα, καταιγίδα έρχεται, ώρα με την ώρα. Πού να είσαι, αγάπη μου, είσαι αγάπη μου, άραγε που βρίσκεσαι, τούτη δω την ώρα. Τούτη δω την ώρα. Άστραψε και βρόντισε, άστραψε και βρόντισε, και το φως σκοτίνιασε τούτης της ημέρας. Χτύπησε η πόρτα μου, χτύπησε η πόρτα μου, νόμιζα πως ήσουνα κι ήταν ο αέρας. Κι ήταν ο αέρας, κι ήταν ο αέρας, κι ήταν ο να εκκλησάζει ψηλό, 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 σαν κάνω το σταυρό μου με το Θεό μιλώ. Είναι να εκκλησάζει ψηλό, 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 σαν κάνω το σταυρό μου με το Θεό μιλώ. Η θάλασσα γρανεύω ψηλά, 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 τα πόδια της Αθήνας φυλά, φυλά, φυλά. Άγιε μου Γιώργη, καβιτέ, στα σπρώσιτα λόγω και μαρωτέ. Άγιε μου Γιώργη, κάνε το θάμα σου και θα σου φέρω εγώ το θάμα σου. Για μια γυναίκα που ήταν το πάθος μου, προστατεύσε με από το λάθος μου. Άγιε μου Γιώργη, συγχώρεσέ με κι απ' τα μαρτήματα απαλλάξε με. Άγιε μου Γιώργη,
μου στα προσουτάλογο καμαρωτέ μου. Άγιε μου Γιώργη, κάνε το θάμα σου και θα σου φέρω εγώ το τάμα σου για μια γυναίκα που ήταν το πάθος μου. Προστατεύσε με από το λάθος μου. Άγιε μου Γιώργη, συγχώρεσέ με για απ' τα αμαρτήματα απαλλάξέ με. Αυτός ο άλλος είναι ευεργέτης μου μεγάλος. Πες μου λοιπόν που καθέται να πάω να τον γνωρίσω, για το καλό που μου κάνε να τον ευχαριστήσω. Αυτός ο άλλος, αυτός ο άλλος είναι ευεργέτης μου μεγάλος. Αυτός ο άλλος που σε βούτυξε ένα βράδυ και γίνε τρύλος, είναι ο καλύτερος μου φίλος. Μια και σε πήρε του χρωστό μεγάλη ευγνωμοσύνη, να τον φυλάει ο Θεός και χρόνια να του δίνει. Αυτός ο άλλος, αυτός ο άλλος είναι ευεργέτης μου μεγάλος. Αυτός ο άλλος που σε χαίρεται που σε έχει, αυτός ο άλλος, αυτός ο άλλος είναι σωτήρας μου μεγάλος. Να ζήσει δε λεπέντη μου κι από χαρά θα κλάψω, λαμπάδα σαν τον πόη σου στην εκκλησία θα ανάψω. Αυτός ο άλλος, αυτός ο άλλος είναι ευεργέ πετάιτε περηφάνα και δείξε τη χαρά σου. Πιάσανε την περδίκα τα νικόπο